Λοιπόν, στο μέρος αυτό όμως συναντώ την συγγραφέα και ψυχολόγο Δέσποινα Λιμιωτάκη με αφορμή την παρουσίαση σήμερα του ολοκαίνουργιου βιβλίου της, ξαναγράφοντας την ιστορία της ζωής σου. Και δεν θα μπορούσα να μην έχω τόσα πολλά ερωτήματα να σου θέσω, Δέσποινα, αφού όμως πρώτα σου πω καλό μεσημέρι και σου ευχηθώ καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα, Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και να σου πω ότι χαίρομαι πολύ που βγήκα μετά από ένα βίντεο που έχει να κάνει με αγορές, γιατί θέλω μέσα από την εκπομπή σου να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να αγοράζουν και βιβλία. Είναι σημαντικό αυτό και γενικότερα να έρχονται σε επαφή με τα βιβλία, ασφαλώς, γιατί τα βιβλία γενικότερα ανοίγουν μια άλλη πύλη σε έναν άλλον κόσμο διαφορετικό. Ανάλογα όμως με το τι αναζητάμε κάθε φορά, είναι και αυτή η επιλογή που θα κάνουμε συνολικά, πόσο μάλλον και σε ένα βιβλίο, το οποίο για μένα είναι μια προσωπική υπόθεση, η επιλογή του και σίγουρα η ανάγνωσή του. Πάμε λίγο στον κόσμο αυτόν, τον δικό σου κόσμο. Δεν είναι το πρώτο σου συγγραφικό εγχείρημα. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο σηκώνει πολύ συζήτηση και με ενδιαφέρει να δω πώς προέκυψε ως ανάγκη και ως σκέψη η συγγραφή του συγκεκριμένου θέματος. Λοιπόν, το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα όπλο, ένα δυνατό όπλο, ένα εργαλείο δουλειάς. Προέκυψε σε μένα μετά από την ανάγκη πολλών ανθρώπων, μετά από ομιλίες μου ή παρουσιάσεις, να διαβάσουν κάτι. Οπότε ερχόντουσαν και με ρωτούσαν τι θα μπορούσα να διαβάσω για να μου μείνουν στο μυαλό όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Και αυτό που εννοούσαν δεν ήταν ότι ήθελαν κάτι θεωρητικό ή κάτι πολύ ακαδημαϊκό ή κάτι γεμάτο λόγια, αλλά χωρίς να τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Θέλησα λοιπόν να φτιάξω ένα οδηγό που θα μπορούσε αυτά τα πράγματα που συζητάμε κατά καιρούς μεταξύ μας να μπουν στην πράξη, να δρομολογηθούν, να περάσουμε στη στοχοθέτηση, να περάσουμε στην δημιουργία του δικού μας προσωπικού προγράμματος που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να καλύψουμε και τις ανάγκες μας και τους στόχους μας να φτάσουμε και τα όνειρά μας κάποια στιγμή να πραγματοποιηθούν από τα δικά μας χέρια. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο περιέχει πάρα πολλές ασκήσεις, ιδέες, κείμενα, συζητήσεις που έχω κάνει με ανθρώπους και όλα αυτά μαζί μας βοηθούν να κάνουμε το πρώτο βήμα. Γιατί να ξέρεις, Ιωάννα, ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι σε μία προσπάθεια είναι το βήμα από το 0 μέχρι το 1. Είναι το πρώτο βήμα. Και αυτό θέλησα να δώσω μέσα από το βιβλίο. Είναι διαφορετικό βιβλίο σε ό,τι έχει να κάνει όντως με το περιεχόμενο και την προσέγγιση του. Και επειδή το αναγνωστικό κοινό και αντίστοιχα με τις ανάγκες του προσαρμοσμένο, βλέπουμε ότι διαφοροποιείται και σίγουρα ανεβαίνει ο πύχης των δεδομένων επιλογής του κάθε βιβλίου. Γιατί θέλεις κάτι να σου μείνει και σίγουρα. Με τον τίτλο και μόνο βλέπουμε ότι όχι μόνο κάτι σου μένει, αλλά βλέπουμε ότι δημιουργείται η έναρξη αλλαγών. Πολλών αλλαγών που αφορούν εμάς. Άρα, μιλάμε για το κομμάτι της αυτογνωσίας, μιλάμε για το ταξίδι αυτό της ανακάλυψης σίγουρα του εαυτού μας και τον επαναπροσδιορισμό των προϋποθέσεων, των όρων που συνθέτουν τελικώς το δικό μας πλάνο, το δικό μας σχέδιο ζωής και της καθημερινότητάς μας, που ακόμα και αν δεν μας ευχαριστεί, γιατί αλλαγές κάνουμε όταν θέλουμε να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να βελτιωθούμε, να προχωρήσουμε. Mm-hmm. Όμως, κάπου λίγο κολλάμε, κάπου μας κρατάει κάτι πίσω. Ας πούμε ότι κάνουμε το πρώτο βήμα και στέκομαι και σε αυτό που διαβάζω «Don't stop until you're proud». Μην σταματήσεις μέχρι να νιώσεις υπερήφανος εσύ για τον εαυτό σου. Όχι να σου πει κάποιος άλλος «μπράβο». Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι του πόσο αυστηροί είμαστε με τον εαυτό μας. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Είναι το πιο σημαντικό να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να σταματήσουμε να περιμένουμε βοήθεια. Καλοπροαίρετη και βοήθεια και καλοδεχούμενη. Αλλά κυρίως πρέπει να κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα και εμείς να επιτέλους να θέσουμε τους όρους της δικιάς μας ζωής. Το βιβλίο λοιπόν αποτελείται από 7 κεφάλαια. Είναι έτσι μια έντονη προπονητική ζωής, εντατική. 7 κεφάλαια όσες και ημέρες της εβδομάδας. Γιατί σκέφτηκα ότι αν είχα μια ομάδα ανθρώπων και μπορούσα να τους βοηθήσω μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, θα ήταν το καλύτερο. Δηλαδή να μην αργήσουμε, να μην αργοπορήσουμε, να ξεκινήσουμε αυτό που θέλουμε για την καινούργια χρονιά. Είναι και καινούργια χρονιά τώρα, οπότε προσφέρεται για καινούργια σχέδια. Και κάθε κεφάλαιο έχει να κάνει με ένα τομέα ζωής, είτε αυτός είναι ο προσωπικός τομέας, είτε είναι ο επαγγελματικός, είτε είναι το ευζήν που θέλουμε να θέσουμε καινούργιες προτεραιότητες υγείας, είτε αυτό αφορά στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τις πιο κλειστές, είτε στις σχέσεις με την οικογένεια. Και έτσι όλα μαζί, ολόπλευρα, προσεγγίζουμε το θέμα της προσωπικής μας, των προσωπικών μας στόχων τελικά. 7 κεφάλαια, και βλέπω ότι, μάλλον θα ήθελα να σε ρωτήσω ξεφυλίζοντάς το, αντιλαμβάνομαι ότι σίγουρα δεν είναι ένα βιβλίο, κλασικό βιβλίο. Σε βάζει σε μια εγρήγορση, σε βάζει σε μια διαδικασία ανακάλυψης και εντοπισμού και δικών σου στοιχείων μέσα από αυτή την όμορφη έκφραση που μπορούν να έχουν και τελικά εξέλιξη και προέκταση ή ερωτήσεις, αλλά το πιο πρακτικό κομμάτι του να
εσύ να καταγράφεις για τον εαυτό σου, όχι κάποιος άλλος για εσένα. Αυτό το κομμάτι είναι σαν απόσταγμα, αν θέλεις, από τη δική σου εμπειρία και την επαφή από το επαγγελματικό σου πλάνο. Και ενώ ως ψυχολόγος, βλέποντας και βιώνοντας, εντοπίζοντας τι περισσότερο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Είναι κάπως έτσι? Ναι, είναι μία περίληψη των ασκήσεων που κάνουμε μέσα στην κοινότητα του The Healing Tree, σε μια κοινότητα δηλαδή που είναι αφιερωμένη στην φροντίδα της ψυχικής υγείας. Θέλω να σου πω όμως και κάτι άλλο, ενθαρρύνω τους ανθρώπους που αγοράζουν το βιβλίο να βγάλουν πολλές φωτοτυπίες στις ασκήσεις, γιατί σε διαφορετικά χρονικά, αν κάνουν την ίδια άσκηση σε διαφορετικό χρονικό διάστημα, θα ανακαλύψουν ότι έχουν άλλα αποτελέσματα, και αυτό όμως είναι πολύτιμο υλικό, γιατί δείχνει την πρόοδο που έχουμε διανύσει. Που σημαίνει ότι η πρώτη μου ερώτηση, μπορούμε να διαβάσουμε το κάθε κεφάλαιο, πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία, μια χρονική συνέπεια και συνέχεια στην ανάγνωσή μας? Μπορούμε να επιλέξουμε εμείς με ποιο τομέα θα ασχοληθούμε κάθε φορά? Δηλαδή, εγώ μπορώ να θέλω να διαβάσω πρώτο το κεφάλαιο 3. Μπορώ ή θα χάσω τη σειρά του βιβλίου? Όχι, μπορείς βεβαίως να το κάνεις, και εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω και τις αναγνώστριες να το κάνουν, διότι θέλω το βιβλίο να είναι μια προσωποποιημένη εμπειρία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να είναι κάτι στημένο, να είναι κάτι βαρετό, κάτι που ξέρεις ότι αχ, πρέπει να το βγάλω και αυτό, σαν να δίνω εξετάσεις για παράδειγμα. Θέλω να είναι κάτι απολύτως, που κάνουμε απολύτως δικό μας. Έτσι μπορεί κανείς να ξεκινήσει από ό,τι τον ενδιαφέρει. Μπορεί να ξεκινήσει για παράδειγμα από μια προσωπική μαρτυρία με την μορφή ιστορίας που εμπεριέχει το βιβλίο. Μπορεί να ξεκινήσουμε από μια πρώτη άσκηση. Ας αρχίσουμε να κατεβαίνουμε επίπεδα μέσα μας και να ανακαλύψουμε ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες και από πού θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, όχι πια την άσκηση, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Γιατί καμιά φορά θέλουμε να αλλάξουμε κάτι στη ζωή μας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι ένα τεστ του τι ακριβώς θέλουμε να, με τι ακριβώς θέλουμε να ξεκινήσουμε. Άρα να το εντοπίσουμε και να είμαστε συνειδητοποιημένες και στον τρόπο της ανάγνωσης και τελικά στον τρόπο έναρξης των αλλαγών που θα γίνουν και θα διενεργηθούν στη ζωή μας και στη καθημερινότητά μας. Οι αλλαγές τρομάζουν. Ο κόσμος ο περισσότερος, νομίζω, μπλοκάροντας και σκεπτόμενος πού να ξεκινήσω τώρα, αποθαρρύνεται πολλές φορές. Αποθαρρύνεται γιατί το βλέπει σαν κάτι συμπαγές, σαν κάτι πολύ μακριά από αυτόν και σαν κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, γιατί δεν το έχει σπάσει σε μικρότερα κομμάτια έτσι ώστε να το φτιάξει με τη μορφή βημάτων. Βήμα 1 κάνω αυτό, βήμα 2 κάνω αυτό. Δεν υπάρχει πρόγραμμα δηλαδή. Η έλλειψη προγράμματος είναι που μας αποθαρρύνει. Όμως το βιβλίο σε βοηθάει να φτιάξει ένα πρόγραμμα, να φτιάξει το εντελώς δικό σου, και επίσης σου δείχνει πώς το έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή σε κάθε σου βήμα υπάρχουν παραδείγματα ακριβώς. Και για μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να είχα διαβάσει καταρχάς. Σε βλέπω ότι είσαι ενθουσιασμένη, που σημαίνει ότι όχι μόνο απλά είναι ένα συγγραφικό σου πόνημα, ένα δικό σου παιδί, είναι κάτι στο οποίο πιστεύεις αν μη τι άλλο και σε εκφράζει. Με εκφράζει, είναι τελείως κομμάτι του εαυτού μου. Τα τελευταία δύο, είναι το τρίτο μου βιβλίο, να πω. Ναι. Τα προηγούμενα όμως με την απώλεια, με το πένθος, ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν διαφορετικά σε σχέση με τη θεματολογία, ναι. Αλλά το δεύτερο και αυτό που είναι το τρίτο έχουν την ίδια μορφή. Είναι τετράδια εργασιών στην πραγματικότητα. Σαν δηλαδή, εγχειρίδια. Σαν εγχειρίδια για να δουλέψει κανείς με τον εαυτό του. Και επίσης θέλω να προσθέσω ότι είναι και εγχειρίδια για να χρησιμοποιήσουν και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε με τις ομάδες που δουλεύουμε όλοι μαζί ασκήσεις, ή χρειάζεται να βρούμε έπνευση κάπου, ή χρειάζεται να φτιάξουμε διαφορετικές θεματικές ενότητες για διαφορετικά εργαστήρια αυτοδυνάμωσης και ενθάρρυνσης και ανακάλυψης του εαυτού. Και δεν έχουμε αρκετό υλικό. Θέλησα λοιπόν, γι' αυτό με βλέπεις τόσο ενθουσιασμένη, θέλησα να συλλέξω ακριβώς αυτό το υλικό που χρειαζόμαστε. Οι ίδιες. Κυρίως μου φαίνει σε εμάς τις γυναίκες. Εμείς είμαστε πιο δύσκολα πλάσματα, τα επεξεργαζόμαστε περισσότερο, τα αναλύουμε πολλές φορές και είμαστε και εμείς οι οποίες είμαστε και οι πυλώνες πολλές φορές της εξέλιξης μιας κοινωνίας. Και το λέω αυτό όχι υποβαθμίζοντας φυσικά το ανδρικό κοινό, αλίμονο, με απόλυτο σεβασμό το λέω, όμως εμείς οι γυναίκες νομίζω ότι έχουμε δυνάμεις τις οποίες δεν έχουμε ανακαλύψει και πολλές φορές δεν πιστεύουμε και όλες τις δυνάμεις μας. Κοίτα, θα παραδεχτώ ότι το βιβλίο το τελευταίο όντως απευθύνεται πολύ περισσότερο σε γυναίκες, γιατί βρέθηκαν στα χρόνια της κρίσης οι γυναίκες εκτεθειμένες, άντεργες, και πολλές φορές δεν ήξεραν πώς να αλλάξουν αυτό που ζούσαν εκείνη τη στιγμή, την εμπειρία τους και την επαγγελματική τους εμπειρία, ή θέλησαν να ξεκινήσουν μικρά επαγγελματικά εγχειρήματα, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο ακριβώς. Και ήθελα να τις βοηθήσω μέσα από αυτό το βιβλίο. Οπότε ναι, είναι λίγο πιο πολύ για γυναίκες, χωρίς φυσικά να αποκλείει τους άντρες το βιβλίο.
Ξεκάθαρο αυτό που είπες. Λοιπόν, ξεκάθαρο είναι όμως σίγουρο ότι εμείς θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί ο χρόνος δεν είναι επαρκής ποτέ για να μιλήσουμε και το νιώθω εγώ ότι μπορώ και θέλω να πω πολλά. Είμαι βέβαιο ότι εκφράζω την ίδια επιθυμία και το ίδιο πλάνο και το δικό σας. Ας αναφερθούμε λίγο στο πότε και πού γίνεται η παρουσίαση του βιβλίου αυτού σήμερα, που έχουμε ενθουσιαστεί και εμείς ακούγοντάς το. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να δούμε πρακτικές λεπτομέρειες. Πού δίνουμε ραντεβού? Λοιπόν, ραντεβού απόψε στις 8 η ώρα στο καφέ Φράγκλι που βρίσκεται στο πλάι του Αγίου Μινά, για όσους με ρωτούν. Αλλά θα ήθελα να κάνω και μία προσφορά μέσα από την εκπομπή. Ένα πολύ σημαντικό δώρο. Και να το εξηγήσουμε το δώρο αυτό. Ένας θα είναι, η μία θα είναι η τυχερή, νομίζω γυναίκα θα είναι, φίλη τηλεθεάτρια. Η πιο γρήγορη που θα καλέσει τώρα στο 28-10-38.000. Τι ακριβώς είναι αυτό? Για πες μας λίγο, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο γιατί δίνει την ευκαιρία σε έναν ή μία τυχερή να φτιάξει το προσωπικό του πορτφόλιο για όλα αυτά που λέμε, για την υπόλοιπη ζωή του, είτε θέλει να το χρησιμοποιήσει αυτό επαγγελματικά είτε προσωπικά. Είναι λοιπόν ένα σεμινάριο, είναι ένα free pass, ένα διαβατήριο για ένα σεμινάριο, στο οποίο χτίζεις όλους τους τομείς του εαυτού σου επικοινωνιακά. Μάλιστα. Να μας το δώσουν όμως και τα παιδιά στα γραφικά για να καταλάβουμε. Η μία πιο γρήγορη που θα καλέσει τώρα, σας παρακαλώ, στο 28-10-38.000 θα κερδίσει και θα εξασφαλίσει αυτό το free pass, που όντως νομίζω ότι θα βοηθήσει στο κομμάτι αυτό της ανακάλυψης, της εξέλιξης και της επικοινωνίας, πρώτα με το μέσα μας και μετά με τους γύρω μας. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες πώς μπορούμε να βρούμε για σένα και από την σελίδα The Healing Tree Community? Κυρίως μέσα από εκεί, γιατί είναι η δουλειά που κάνουμε ως ομάδα πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας και βοήθειας προς τους ανθρώπους που πάσχουν από ψυχικές νόσους. Και να πω ότι πάντα τα προϊόντα που προκύπτουν από τη δουλειά μας, και αυτό είναι ένα προϊόν που έχει προκύψει από τη δουλειά μας, ξαναγυρίζει ως βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Και αυτό είναι μια μέρημνα βασική και ένας γνώμονας. Πάντοτε είναι. Να στηρίζουμε και να στηρίζεται από ό,τι βλέπουμε. Και θέλω να αποσαφηνίσω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τι θα πει βοήθεια προς τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού? Σημαίνει ότι στην κοινότητά μας οι άνθρωποι που πάσχουν από ψυχικές νόσους μπορούν να λάβουν φροντίδα και ευκαιρίες κοινωνικοποίησης δωρεάν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ εγώ, γιατί όταν μεγάλωνα εγώ, πριν γίνω επαγγελματίας υγείας, δεν υπήρχε στην κοινότητα του Ηρακλείου και θέλησα και αυτό να το δημιουργήσω. Λοιπόν, το free pass, όπως και να έχει τώρα, επειδή με ρωτάτε, σε μία τυχερή θα δοθεί, και περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, ναι, μπορείτε να λάβετε και από τη σελίδα και να επικοινωνήσετε με την Δέσποινα Λιμιωτάκη, την οποία θέλω πάρα πολύ να προγραμματίσουμε να τα ξαναπούμε. Χάρηκα πάρα πολύ τη συζήτησή μας, αν και συμπτυγμένη χρονικά. Καμιά φορά αυτά τα πιο στοχευμένα και τα πιο συμπυκνωμένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα νοήματά τους, τα μηνύματά τους, αλλά και με τη χημεία μεταξύ ανθρώπων, είναι κάτι το οποίο προκύπτει αβίαστα. Χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου. Λοιπόν, είστε πανηδίν. Μικρή σύντομη διακοπή, γιατί ο χρόνος πιέζει και εμένα και είναι αμήλικτος. Σε πολύ λίγο δίνουμε ραντεβού με το Θέμο Ρήγα στην κουζίνα μας. Γεια σας.